releases and the team that scored first has the possibility to win the game. Είναι τέτοιου είδους παιχνίδια τα οποία δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι κλειστά παιχνίδια και συνήθως η ομάδα που καταφέρει να σκοράρει πρώτη είναι αυτή που κερδίζει το παιχνίδι. Είπατε ότι ήταν να παίξετε διαφορετικά αν μπορούσατε. Τι ήταν αυτό που θα βάζετε στο παιχνίδι? You said that you would like to have a different image and play different in this game. Image. A different kind? A different kind, yes. It's different. Which was this? Because I can tell you that I was satisfied about the fighting spirit and the way that we entered in the fight. Αρχικά θέλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το σημερινό παιχνίδι, παρόλο που είχαμε αυτό το στυλ σήμερα, από τη μαχητικότητα την οποία δείξαμε και ότι μπήκαμε μέσα στην μάχη. Which kind of game would you like to play in a different way? To control more the game. Να ελέγξουμε περισσότερο το παιχνίδι. We didn't control the game, as the others didn't do, but we want and we prepare to have the control of the game no matter where we go. But for this aspect, as I told at the beginning, needs time, needs games that could be won as we won against Atromitos, never giving up, fighting, having good position inside of the pitch, reacting, fighting in every game. And also this game of today gives us this special step forward. It's not a step back, it's not a step on the same spot, it's a step forward for this kind of group, because really the game was difficult and the players reacted very well from one aspect. Όσον αφορά το σήμερα, το στυλ μας δεν ήταν αυτό που θέλαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι και ο αντίπαλος δεν κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι. Είπα και πριν ότι είναι λίγο δύσκολο στην προκειμένη στιγμή γιατί χρειαζόμαστε χρόνο. Είμαστε μια ομάδα η οποία προετοιμάζεται γενικότερα για να μπορεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να προσπαθεί να κυριαρχεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, παρουσιάσαμε στοιχεία τα οποία είχαμε και απέναντι στον Πανετολικό και τον Ατρόμητο. Υπήρχε το pressing, κυνηγήσαμε τις μπάλες τις οποίες... Συνεχίσαμε τα στοιχεία αυτά τα οποία είχαμε. Δεν θεωρώ πως το σημερινό παιχνίδι είναι ένα βήμα πίσω, ούτε ένα βήμα στο ίδιο σημείο. Είναι ένα βήμα μπροστά. Κρατάμε τη μαχητικότητα και τα στοιχεία τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε να προσθέσουμε διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα μας. Τι προβληματίζει το εικόνα ότι για άλλη μια φορά σε αυτό το γήπεδο ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας είναι στον Πασχαλάκη. Are you concerned? Είναι στον Πασχαλάκη, τώρα έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση κοντά σου. Are you concerned from the fact that for another game in this stadium the best player of PAOK is the goalkeeper? In previous games was Pasqualakis, today the best player of our team was Kotarski. Are you concerned? Yes, because he saved the penalty and was a decisive save. But on the other hand, I told you that we had more opportunities than Aris. Aris had the possibilities of creating situations, but without having the clear. Σίγουρα ήταν μια καθοριστική επέμβαση, γι' αυτό και είναι η εικόνα η οποία μένει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε περισσότερες ευκαιρίες εμείς στο παιχνίδι. Ο Άρης είχε περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. So, as I told before, maybe you didn't understand. Personally, I am like this. I'm not arrogant, but on the same time, I can tell you, I cannot be concerned about a 0-0 here in Aris. Aris has to move a lot forward and to reach our level. Σας το είπα και πριν, ενδεχομένως να μην το καταλάβετε, δεν είμαι ένας αλαζόνας άνθρωπος, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ο Άρης να προχωρήσει πολύ περισσότερο ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς με βάση όσα έχουμε καταφέρει. Μιχαήλ, ερώτηση. Ευχαριστούμε.